Έτοιμες. Ναι. Λοιπόν, η Αθηνά Λιάσκου, εκτός από φωτογράφος μόδας, να ξέρετε ότι κάνει και το post-production σε όλο το GNTM, οπότε έχει δει όλα τα clicks, έχει δει όλες τις φωτογραφίες σας. Τα ξέρω όλες. Καλά. Λοιπόν, είσαι έτοιμη, Βίκυ? Ναι. Πάμε. Ναι. Ξεκινάμε από κάτι βασικό. Εδώ, όπως βλέπετε, η Βίκυ δουλεύει με το πάνω μέρος του σώματος, ενώ το κάτω μέρος του σώματος είναι σταθερό. Ξεκινάει η απόλυτη θεά και κάνει πόζες. Και απλά είμαι έτσι, κάθομαι και λέω, Ασημίνα, τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν περιμένει, δίνει. Να ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Είναι σαν να παίρνει μία ανάσα την ώρα που τελειώνει ότι κάθε πόζα της σταματάει λίγο και ξαναξεκινάει. Βίκυ, θες να το απαντήσεις? Γιατί δεν μπορείς να ποζάρεις και να απαντάς. Ρωτάει η Σουζάννα, γιατί η Σουζάννα πάρα πολλές φορές στο σετ έχουμε πει ότι είναι πάρα πολύ σπασμωδική. Δηλαδή, πώς πρέπει να υπάρχει ένας ρυθμός. Αυτό το ρυθμό το βρίσκεις μέσα από τις ανάσες σου, αυτό ρωτάει. Από το κλικ. Πόσο χρόνο, δηλαδή άμα είναι πιο γρήγορη, θες να είσαι λίγο πιο γρήγορη? Ήταν όλα μπαμ, 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 μπαμ. Δεν υπήρχε χαμένη λήψη. Wow. Παιδιά, wow. Δηλαδή δεν μπορούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω. Τι ήταν χάρμα οφθαλμών. Βίκυ Καγιά, σ' αγαπώ. Δες το πρόσωπο τώρα. Ήμουνα σαν χαζό. Ήμουνα έτσι. Ήτανε τέλεια. Έβγαινε πολύ ήρεμο το πρόσωπό της, δυναμικές πόζες. Ήτανε τόσο απλή, αλλά τόσο κούκλα. Είχα μείνει. Δεν είναι τυχαίο ότι σας λέμε πάντα σε 3 λεπτά. Ναι, μεν είναι διαγωνισμός, αλλά στην πραγματικότητα, να δείτε. Σε πόσα λεπτά το έχει κάνει, Βίκυ? Γιόγκα. Κοιλιακή. Γυμναστική. Μισό τη γιόγκα. Αλλά μάλλον πρέπει να ξεκινήσω κι εγώ, κάτι πρέπει να κάνω. Κάνε μας λίγο αυτό που δεν πετύχανε στο ντουζ. Η Βίκυ αυτή τη στιγμή έχει μια ντουζιέρα επάνω της. Να τα, πέφτουν οι στάλες. Το έχει ο φωτογράφος. Κάνε και τα πλάγια, Βίκυ μου, να δούμε σώμα. Τη βλέπετε τη βροχή? Τίποτα από αυτά δεν είδαμε. Κάπως έτσι. Πάρα πολύ χρήσιμο μάθημα και πόσο μάλλον από τη Βίκυ Καγιά.